πούμε. Καλησπέρα κυρίες και κύριοι, είδαμε λίγα πλάνα από ένα ιδιαίτερο κοινάθλημα το οποίο ομολογώ ότι δεν το γνώριζα. Έχουμε μαζί μας τον Αλέξανδρο Αλαφραγκή, ο οποίος είναι εκπαιδευτής σκύλων και άλλα πολλά, τα οποία θα μου τα πεις στη συνέχεια. Χάρηκα καταρχάς για την γνωριμία. Καλώς ήρθες. Να πούμε ότι έχουμε μαζί μας και τον Ερμή, ο οποίος είναι και αυτός που βλέπουμε στα βίντεο. Mm-hmm. Μας έχει χαρίσει προσωπικά πολλές στιγμές. Και είναι Βέλγικο Μαλινουά, να πούμε. Είναι Βέλγικο Μενικό Μαλινουά, ένα από τα τέσσερα Βέλγικα ποιμενικά. Mm. Για όσου δεν γνωρίζουν, είναι τα Γκρένενταλ, τα μαύρα που συνήθω ξέρουν όλοι, τα Μαλινουά, τα Λακινουά και τα Τρεβίρεν. Χαμό. Ναι, λοιπόν, τον έχουμε εδώ στην αγκαλιά μα για να δείξουμε την αντίθεση των βίντεο με το τι πραγματικά είναι ένα απόλυτα ισορροπημένο σκυλί που μπορεί να κάνει τα πάντα. Mm. Μπορεί να είναι και στην αγκαλιά μα, να είναι και στο σπίτι μας, αλλά συγχρόνως μπορεί να κάνει και καθήκοντα ασφαλείας και σπορ και τα πάντα. Αυτό βέβαια δεν προκύπτει ως διαμαγείας. Δεν γεννιέται ο σκύλος έτσι. Πολύ δουλειά. Θέλει πολύ δουλειά. Θα τα πούμε στη συνέχεια. Τι είναι αυτό που είδαμε τώρα, το βίντεο της αγωγής? Αυτό είναι μία άσκηση από το άθλημα του Monty Ring, το οποίο είναι μία διαφυγή με εννιάρι όπλο, ο οποίος ο σκύλος πρέπει να φύγει κατόπιν εντολής, να δαγκώσει τον κακό και να επιστρέψει με το που ο κριτής μας αναδείξει να γυρίσει ο σκύλος πίσω και να έρθει να κινητοποιηθεί σε εμάς. Νίκο, μην μας δείξεις αυτά τα πλάνα, δείξε το άλλο, το μεγάλο το βίντεο. Γιατί αυτά δεν είναι του Αλεξανδρού. Ναι, αυτό ήταν ένα κομμάτι δηλαδή από το Monty Ring. Ναι, υπάρχουν πάρα πολλές ασκήσεις. Το Monty Ring, να κάνουμε μία εισαγωγή, ότι το Monty Ring είναι ένα άθλημα το οποίο έχει αναγνωριστεί σχετικά λίγα χρόνια από την FCI. Άμα το δεις ότι είναι συντζητά, στο να κατέβει κάτω. Εντάξει. Γενικά έχει ξεκινήσει από τις αρχές, από τα τέλη της δεκαετίας του 80. Πραγματοποιήθηκε και δημιουργήθηκε το Monty Ring μέσα από τα αθλήματα που είναι και η προέλευση των σκύλων, όπως είναι το Βέλγιο, το NVBK, την Ολλανδία που είναι το KNPV, το Σούτσκουν που είναι στη Γερμανία. Έγινε ένας συνδυασμός όλων αυτών των αθλημάτων, πήρανε κάποια καλά κομμάτια από ασκήσεις και δημιούργησαν το Monty Ring. Ένα υπεράθλημα, ας πούμε, να το πούμε έτσι. Εντάξει, ναι. Εντάξει, δεν θα το πω υπεράθλημα, θα το πω ένα άθλημα το οποίο όμως συνδυάζει πάρα πολλά πράγματα μαζί. Mm. Κάτι σαν το δέκαθλο, ας πούμε. Που κάνω. Ναι, υπάρχουν πολλά αθλήματα σκύλων, τα οποία έχουν και διαφορετικές απαιτήσεις. Είτε είναι agility, είτε είναι ύπο, είτε άλλα αθλήματα υπακοής. Το Monty Ring έχει το καλό ότι χωρίζεται σε τρία σημεία, το οποίο όμως πραγματοποιείται και στον ίδιο αγώνα και συγχρόνως όλα αυτά. Τι είναι αυτό? Χωρίζεται σε τρία κομμάτια. Στην υπακοή, στην υπερπίδηση εμποδίων και στα καθήκοντα ασφαλείας. Στο ανώτερο επίπεδο, το οποίο γιατί χωρίζεται σε τρία επίπεδα. Στην κατηγορία 1, στην κατηγορία 2 και στην κατηγορία 3. Στην κατηγορία 3 το Monty Ring διαρκεί non-stop 40 λεπτά. Αυτό είναι πάρα πολύ δύσκολο και για τον χειριστή του σκύλου, αλλά και για τον ίδιο το σκύλο. Θα πρέπει να μένει 40 λεπτά προσιλωμένος. Όχι μόνο προσιλωμένος, θα πρέπει να εκτελεί πολλές ασκήσεις δίχως να δώσουμε μία εντολή στην αρχή της άσκησης και όλα τα άλλα να έχει την κρίση και την εξάσκηση και προπόνηση ο σκύλος να τα εκτελέσει όλα μόνος του. Δηλαδή, συγγνώμη, δίνει στην αρχή την εντολή. Υπάρχει σαν και μετά 45 λεπτά δεν του ξαναμιλάς. Όχι, όχι. Ανάλογα την άσκηση. Κάθε άσκηση υπάρχουν πολλές ασκήσεις. Υπάρχει η γραμμή προετοιμασίας που προετοιμάζει το σκύλο για το τι πας να κάνεις και η γραμμή εκκίνησης. Mm. Στη γραμμή εκκίνησης δίνεις μια εντολή, όποια και να είναι αυτή η άσκηση, και ο σκύλος πρέπει να εκτελέσει για όσο διαρκεί αυτή η άσκηση. Mm. Απλά απαγορεύεται να ξαναμιλήσει ή να βοηθήσει το σκύλο. Mm. Άρα πρέπει να έχει κάνει πολύ καλή δουλειά. Ακριβώς, για να έχει τη δυνατότητα ο σκύλος μετά από ένα σημείο να έχει και κρίση των ασκήσεων. Mm. Γιατί το Monty Ring, εάν πούμε ότι διαφέρει από κάποια άλλα κοιναθλήματα που είναι παρεμφερή, είναι ότι κάθε φορά είναι διαφορετικό και ο στίβος και όλες οι ασκήσεις. Έχουμε σε γενίκευση τι ασκήσεις θα κάνουμε, αλλά δεν ξέρουμε ποτέ τι θα βρούμε στον αγώνα. Mm-hmm. Τι σημαίνει αυτό, έτσι, ένα πολύ γρήγορο μικρό παράδειγμα. Π.χ. Υπάρχει επαναφορά αντικειμένου, το λεγόμενο απόρτ. Mm. Σε άλλα αθλήματα είναι συγκεκριμένο το απόρτ, απλά έχει τη λεπτομέρεια. Σε εμάς το απόρτ μπορεί να είναι το οτιδήποτε.
Δηλαδή, το συγκεκριμένο το σενάριο, δηλαδή. Ναι, όπως και έχουμε και τη σωματοφυλακή, η οποία σωματοφυλακή δεν ξέρουμε ποτέ τι θα βρούμε. Το σενάριο της σωματοφυλακής σε κάθε αγώνα είναι διαφορετικό. Είναι δηλαδή πιο κοντά στην πραγματικότητα, είναι πιο ρεαλιστικό, ας πούμε. Εν μέρη μπορείς να το πεις και έτσι, γιατί πολλές χώρες το έχουν και σαν άθλημα και σαν βάση αστυνομικών σκιών. Όπως είπαμε, π.χ. στην Ολλανδία, το άθλημά τους είναι άθλημα των αστυνομικών σκύλων τους. Εγώ λίγο που διάβασα για να προετοιμαστώ για την σημερινή εκπομπή, όχι ότι διάβασα και πολλά, αυτό μου κάνει εντύπωση ότι οι διαγωνιζόμενοι, ας πούμε, σκύλος και εκπαιδευτής, δεν ξέρουν το σενάριο που θα αντιμετωπίσουν. Όχι, δεν γνωρίζουν τίποτα. Ξέρουν τις βασικές ασκήσεις, π.χ. ότι ο σκύλος θα χρειαστεί να κάνει υπακοή, περπάτημα, απόρτ, να φύγει ευθεία, να κάνει αλλαγές θέσεων κτλ. Αλλά δεν ξέρει ποτέ τη σειρά. Θα τον κατεβάσουμε λίγο. Να είναι πλάτς. Λοιπόν, δεν ξέρει ποτέ τη σειρά των ασκήσεων, δεν ξέρει ποτέ τι μπορεί να μας βάλουν. Δηλαδή, ακόμη και στις αλλαγές θέσεων, μπορεί να μας βάλουν να είμαστε πίσω, να καθόμαστε σε μια καρέκλα, να είμαστε πίσω από εμπόδια, το οτιδήποτε. Αυτό που είδα κάπου με τη φύλαξη αντικειμένου, τι έχει να κάνει? Φύλαξη αντικειμένου. Είναι μια άσκηση που είναι στην κατηγορία 3. Μαζί με κανένα δύο ασκήσεις ακόμη θεωρώ ότι είναι και η πιο δύσκολη άσκηση του Mondioring. Είναι μια άσκηση στην οποία ο κριτής σου βάζει το σκύλο να φυλάξει το οτιδήποτε. Όπως βλέπουμε και στο βίντεο, εάν δεν κάνω λάθος... Τι έχουν βάλει σπαθί, έχουν βάλει σπαθί. Είναι στο παγκόσμιο πρωτάθλημα στην Ιταλία, στη Ρώμη το 2012. Θεωρώ ότι ήταν... Και το Κολοσσέο πίσω προφανώς. Ναι. Θεωρώ ότι ήταν ένα από τα πιο δύσκολα αντικείμενα για φύλαξη αντικειμένου. Έχει δύο κύκλους εκεί, βλέπω καλά. Έχει δύο κύκλους. Ο ένας κύκλος είναι ότι επιτρέπεται ο σκύλος να δαγκώσει, ο μικρός. Ο κόκκινος, ναι. Ναι, ναι. Και στον μεγάλο κύκλο ο σκύλος θα πρέπει να έχει αφήσει και να έχει γυρίσει ξανά στο αντικείμενό του. Αυτό επαναλαμβάνεται. Όταν βγει από τον μεγάλο κύκλο. Σωστά. Όσο πιο γρήγορα αφήσει, τόσο καλύτερα. Ναι, ναι. Σαν. Όμως, άσκηση γίνεται τρεις φορές. Δύο φορές ο ερεθιστής πηγαίνει στο σκύλο δίχως τίποτα και μία φορά πηγαίνει με αξεσουάρ. Τα οποία αξεσουάρ, όπως και στην επίθεση. Στην επίθεση. Είναι αγχωμένος από τα φώτα της δημοσιότητας. Ναι. Εντάξει, τα μαλλινά καλώς ή κακώς έχουν και μία. Υπερενέργεια. Ναι. Είναι υπερδραστήρια. Ναι, που σημαίνει ότι θέλουν συνέχεια να ασχολούνται. Σε διέκοψα τώρα και είχα στον ρυθμό. Θα τα πούμε όμως στη συνέχεια και για τα μαλλινοά. Έτσι, γιατί πολλοί έχουν πάρα πολύ εντυπωσιάζονται από ένα σκύλο και λένε: α, θέλω αυτό το σκύλο. Ναι, όχι, δεν είναι κριτήριο. Χωρίς να γνωρίζουν, δεν είναι κριτήριο αυτό. Θα τα πούμε στη συνέχεια αυτό. Θα το πούμε όμως, ναι. Δηλαδή, συνέχεια. Θα μπορούσε τώρα εδώ το αντικείμενο που είδαμε πριν να είναι το παιδί μας, να είναι το καρότσι με το παιδί μας. Ακριβώς, ναι. Μπορούν να είναι τα πάντα. Όπως και έχει συμβεί αρκετές φορές. Νίκο, δεν ξέρω αν μπορείς, γιατί αμέλησα να σου στείλω. Υπάρχει ένα βίντεο στο YouTube. Το έχεις βρει εσύ στο YouTube, Αλέξανδρε. Αυτό με το καλάθι που το παίρνει και το πάει. Καλά, αυτό είναι φοβερό. Πώς να το ψάξεις, Αλέξανδρε? Από το Facebook το δικό μου. Ναι, δεν μπορώ να το παίξω από το Facebook. Δες στο YouTube, υπάρχει αυτό. Dog, πώς το Mondioring. Mondioring. Guard. Δεν ξέρω αν θα το βρει. Ναι, guard object, Mondioring. Δεν πρέπει να βρει. Μήπως έχει ένα καλάθι που το παίρνει το καλάθι και το πάει. Αν το βρεις, να το δείξουμε, είναι πολύ ωραίο. Ναι. Έπρεπε να το δω νωρίτερα αυτό. Ναι, και έχει πλάκα γιατί είναι ιδιαίτερο. Λοιπόν, πού έχουμε μείνει. Γινόνται και εθνικοί αγώνες από αυτό, δηλαδή με την εθνική ομάδα στην οποία είστε, κάνετε Mondioring. Ναι, υπάρχουν τα προκριματικά όπως όλα τα αθλήματα, υπάρχουν τα προκριματικά παγκοσμίου, τα οποία ορίζουν ανάλογα την κατάταξη και τη βαθμολογία ποιος θα προκριθεί ή ποιος θα πάει σε κάποια διοργάνωση παγκόσμια. Υπάρχουν δύο παγκόσμιες διοργανώσεις, του FMBB, το οποίο λαμβάνουν μέρος μόνο βελγικά πειμενικά, και η διοργάνωση του FCI, όπου μπορούν να λάβουν όλες οι φυλές. Και οι μία μας σκυλάκια. Όχι, μία μα δεν μπορούν να λάβουν σε επίπεδο παγκοσμίου. Σε τοπικό όμως μπορούν να λάβουν. Να πάρουμε μία πάσα. Να πάρω μόνο μου δηλαδή μία πάσα. Να πάρεις. Είναι πολύ ωραία τα κοιναθλήματα. Στο Mondioring όμως έχουμε μία δέσμευση στο τι σκυλιά μπορούν να λάβουν μέρος. Τι σημαίνει αυτό? Επειδή υπάρχουν και αρκετά μεγάλα άλματα. Βλέπουμε και φωτογραφίες σας. Ναι.
Δεν είναι εύκολο να λάβει π.χ. ένα βαρύς σκύλος στο να κάνει μόντιρινγκ. Mm-hmm. Θέλουμε ένα σκύλο ο οποίος να είναι ευκίνητος, να είναι αλκτικός και να έχει και αντοχή. Mm-hmm. Και να έχει και ένα υψηλό ένστικτο δαγκώματος. Mm-hmm. Χωρίς να σημαίνει ότι το δάγκωμα, και είναι πολύ σημαντικό αυτό, ότι είναι aggressive, ότι είναι άγριος ο σκύλος. Είναι όπως και οι άνθρωποι κάνουν κάποια σπορ πολεμικών τεγνών, το ίδιο είναι και για το σκύλο. Πολλές φορές υπάρχει σκυλί το οποίο να κάνει ένα κοινάθλημα, να κάνει το ασκησιολόγιο των δαγκωμάτων, αλλά να μην είναι άγριος ο σκύλος. Mm. Θα πρέπει να το ξεχωρίσουμε αυτό. Δεν σημαίνει ότι αγριεύουμε το σκύλο όταν κάνουμε δαγκώματα. Είσαι έσα που κάποια σκυλιά ίσως και να ηρεμούν, γιατί εκτονώνονται. Mm. Και ειδικά τα μαλλινουά χρειάζονται αρκετή εκτόνωση. Mm. Να πούμε πώς ξεκινάμε. Ξεκινάμε από πολύ μικρά τα σκυλιά, από κουτάβια, και τα ξεκινάμε με φαγητό. Που σημαίνει ότι θα πρέπει να δημιουργήσουμε στο σκύλο ένα δυνατό food drive, ώστε να μπορέσουμε με κίνητρο το φαγητό να τον βάλουμε στη διαδικασία να κάνει πράγματα. Αυτό που λέμε με τα μεζεδάκια δηλαδή. Ναι, με τα μεζεδάκια. Τα οποία σιγά σιγά σβήνουμε τα μεζεδάκια και βάζουμε στη αντικατάσταση στα μεζεδάκια βάζουμε ένα παιχνίδι. Είτε είναι μπαλάκι, είτε ένα tag για το σκύλο. Η επιβράβευση. Η επιβράβευση. Η επιβράβευση πρέπει να υπάρχει πάντα. Με ρωτάνε πολλές φορές, είναι 6 χρονών και κάνεις προπόνηση και δίνεις ακόμη επιβράβευση στο σκύλο. Πάντα θα δίνω. Mm-hmm. Όλοι χρειαζόμαστε την επιβράβευση και όλοι και την επιβεβαίωση ότι τα κάνουμε σωστά. Mm-hmm. Αλλιώς θα σταματήσουμε να τα κάνουμε. Ναι, ξέρεις, η αλήθεια είναι ότι το φαγητό, ρε παιδί μου, είναι ένα πολύ μεγάλο δέλεαρ. Ναι, όχι για όλα τα σκυλιά. Υπάρχουν και σκυλιά τα οποία δεν συγκινούνται. Μπορεί να αποβεί η χρήση φαγητού αρνητική σε κάποια σκυλιά. Όχι. Γι' αυτό και όταν κάνουμε την άρνηση φόλας, την άρνηση τροφής δηλαδή, του απαγορεύουμε να πάρει αυτό που του δίνει κάποιος άλλος ή αυτό που θα του πετάξει κάποιος άλλος ή αυτό που θα βρει κάτω σε ανταλλαγή με αυτό που του δίνουμε εμείς. Mm. Είναι αποτελεσματικό ή είναι, δηλαδή... Στην πραγματική ζωή... Εσύ το βιώνεις. Στην πραγματική ζωή δεν είναι. Mm. Θεωρώ ότι η φύση του σκύλου, η δικιά μου άποψη και γνώμη είναι αυτή, η φύση του σκύλου δεν μπορεί να εξαφανιστεί τελείως. Mm. Δηλαδή και ο σκύλος μου που έχει κάνει την άσκηση της άρνησης τροφής, εάν τον έχω στο κήπο ελεύθερο και του πετάξουν κάτι. Στο πάρκο ελεύθερο, ρε παιδί μου. Εντάξει, μπορεί να μην το φάει στην πρώτη του γύρα, να το μυρίσει, ξέροντας ότι μπορεί να διορθωθεί από μένα, να μην το φάει στη δεύτερη. Ναι, αν δεν είσαι παρόν. Μέσα στη νύχτα μπορεί να το φάει, γιατί έχει το ένστικτο της επιβίωσης και της τροφής. Ωραία. Το έχεις. Αν είναι αυτό. Να ελπίσω να μην μαζεύει. Ναι, μπορεί. Όχι, είναι αυτό. Δεν είναι αυτό, ε. Ναι, εντάξει. Οκ, okay, δεν ξέρω. Εντάξει, κρίμα, γιατί έτσι όπως μου το περιέγραψες και εγώ δεν το είδα, Αλέξα, δεν ήταν εντυπωσιακό. Ήταν ανυπόμονος ο σκύλος και σου λέει, αφού δεν έρχεσαι εσύ, παίρνω εγώ το καλάθι και το πάω στον ερεθιστή. Εδώ βλέπουμε π.χ. μια φύλαξη αντικειμένου. Δεν βλέπω και καλά τι φύλαξη είναι. Ένας κορμός. Και βλέπουμε ότι ο ερεθιστής πηγαίνει με ένα φυσιτήρα φύλων και προσπαθεί να κλέψει το αντικείμενο. Mm-hmm. Όχι, τελικά ένα σκουβά, είναι σκουπιδιό νομίζω. Ναι, ένα. Τέλος πάντων, δεν έχει σημασία. Θα μπορούσε να είναι οτιδήποτε. Προφανώς. Αλλά αφού του έχουν δώσει την εντολή να το φυλάξει. Ό,τι και να συμβεί, θα πρέπει να γυρίσει το αντικείμενο και να φυλάξει το αντικείμενο. Mm-hmm. Ναι, αυτό εκτός από άθλημα είναι και λειτουργικό. Μπορεί να είναι πρακτικό. Στην... Πιο πρακτικό θεωρώ ότι είναι η άσκηση της σωματοφυλακής, η οποία είναι εξίσου πολύ δύσκολη. Γιατί μετά από ένα επίπεδο είναι αυτό που έλεγα στην αρχή. Ότι δίνεις μία εντολή στην αρχή της άσκησης και μετά απαγορεύεται να ξαμιλήσεις. Mm. Που σημαίνει ότι ο σκύλος θα πρέπει να είναι συνέχεια κολλητά σου, έχει το δικαίωμα να περιστραφεί γύρω από τον άξονά σου και το σώμα σου για να παρακολουθεί τους κακούς, οι οποίοι είναι δύο. Ο ένας έρχεται, ο άλλος φεύγει και σε βάζουν να κάνεις διάφορα πράγματα, ό,τι μπορεί να φανταστεί ο κριτής. Να κουβαλήσεις πράγματα, να πετάξεις πράγματα, να καθίσεις πάνω. Η επαφή μπορεί να γίνει από τον δεύτερο ενώ είναι κρυμμένος κάπου. Όλα αυτά είναι δυσκολίες στις οποίες προσπαθούν στόχος του ερεθιστή, του κακού του λεγόμενου, είναι να ξεγελάσει το σκύλο και να τον κάνει να κάνει λάθος. Είτε να δαγκώσει πριν την ώρα του, οπότε να χάσει ο σκύλος, είτε να μην δαγκώσει όταν γίνει η επαφή. Mm-hmm. Και είδα, δεν θυμάμαι αν είναι στα δικά σου τα πλάνα,
ότι έχουν σαν τσιλίδες είναι οι ερεθιστές κάποιες φορές. Ναι, ναι, κάποιες... ναι, ναι. Αυτά είναι τα λεγόμενα accessories. Είναι η επίθεση στην οποία ο σκύλος καλείται να κάνει επίθεση και να περάσει στο οτιδήποτε έχουν δώσει στον ερεθιστή να κρατάει. Είτε είναι κορδέλες, είτε είναι μπουκάλια, είτε είναι πυροσβεστήρας για να του πετάξουν αφρό, είτε νερά, είτε μπουκάλια με νερά, είτε κουβάδες, το οτιδήποτε. Που σημαίνει ότι πρέπει να φτιάξουμε ένα σκύλο ο οποίος να δείξουμε το θάρρος του. Και πώς τον φτιάχνεις εσύ αυτόν? Δηλαδή κάθεσαι και τον εκπαιδεύεις σε όλα τα πιθανά που μπορεί να αντιμετωπίσει. Κάνεις, είναι αυτό που είπαμε πάλι στην αρχή, ότι είναι ένα σπορ το οποίο θα πρέπει να δουλέψεις πάνω στη γενίκευση και όχι στη λεπτομέρεια. Θα πρέπει να βάλεις το σκύλο στη διαδικασία να ζήσει όσο περισσότερες εικόνες και εμπειρίες γίνεται. Γι' αυτό θέλουμε ένα απόλυτα κοινωνικοποιημένο και ισορροπημένο σκυλί. Ούτε ένα σκυλί το οποίο είναι άγριο μας κάνει, ούτε ένα σκυλί το οποίο δεν έχει ένστικτα όμως να πάει να δαγκώσει. Όλο αυτό το χτίζουμε σιγά σιγά από κουτάβι. Όλες τις ασκήσεις τις χτίζουμε σιγά σιγά. Η βάση είναι το πιο σημαντικό. Θα πρέπει να ξεκινήσουμε λίγο λίγο ώστε να φτάσουμε να ζωρίσουμε ένα σκύλο να κάνει κάτι extreme που είναι σε επίπεδο αγωνιστικό. Γι' αυτό και δεν μπορεί να λάβει μέρος ένα σκύλο π.χ. ενός χρόνου. Πρέπει να εκπαιδευτεί και να περάσει χρόνος για να μπορέσει να κατέβει σε μια εξέταση. Με την βασική υπακοή τώρα. Γιατί για να φτάσει στο σημείο να κάνει το πανεπιστήμιο, ας πούμε, που περιγράφουμε τώρα, πρέπει να κάνει το νήπιο και το δημοτικό. Σαφώς. Όπως λέω συνήθως. Λοιπόν, για να μιλήσουμε. Πότε λίγο... αρχίζει αυτή η εκπαίδευση? Για να μιλήσουμε, λοιπόν, να ξεχωρίσουμε δύο πράγματα. Ότι είναι διαφορετικό το σπορ, διαφορετική η βασική υπακοή. Στη βασική υπακοή απευθυνόμαστε πιο πολύ σε ανθρώπους οι οποίοι θέλουν να έχουν ένα σκύλο ο οποίος θα βγει βόλτα, θα περπατάει δίπλα τους μαζί και όχι δίπλα τους απλά στα δύο μέτρα ή θα τους τραβάει, που σημαίνει ότι θα περπατάει δίπλα μας, θα κάθεται, θα ξαπλώνει, θα κινητοποιείται. Ενώ στο σπορ ζητάμε διαφορετικά πράγματα. Είναι προχωρημένη υπακοή, είναι χωρίς λουρί και είναι πολύ δύσκολες οι ασκήσεις. Όμως, να πούμε ότι εάν κάποιος ιδιώτης θέλει να κάνει άθλημα, ξεκινάει βήμα-βήμα για το άθλημα, το οποίο είναι σαν νοοτροπία, είναι σαν τη βασική υπακοή. Όμως, στη βασική υπακοή ο σκύλος έρχεται περίπου, δεν έχει ηλικία, όπως και για τα παιδιά που λέμε να μάθουν αγγλικά, δεν χρειάζεται να έχει συγκεκριμένη ηλικία. Όχι ότι ένας 20 χρονών, 25, άμα θελήσει να μάθει, δεν μπορεί να μάθει. Απλά μια πολύ καλή ηλικία του σκύλου είναι περίπου στους 6 μήνες. Εφόσον αλλάξει τα δόντια του, καλό είναι να ξεκινήσει μια εκπαίδευση. Όσον αφορά τώρα το σπορ. Για το σπορ, με το που ξεκινάνε να περπατάνε, ξεκινάει και η δουλειά τους. Μπορεί να είναι από κάτι πολύ απλό, που σημαίνει ότι κυνηγάω, ακολουθώ το φαγάκι, περπατάω δίπλα και σιγά σιγά όλο αυτό γίνεται γλώσσα του σώματος του σκύλου, τρόπο ζωής και το ευχαριστιέται κιόλας. Ειδικά τα λεγόμενα εργασιακά σκυλιά, τα οποία είναι διάφορα, όπως είναι το Μαλινουά, όπως είναι ο Γερμανικός Πιμενικός, όπως είναι τα Ολλανδικά Πιμενικά και άλλα, τα οποία λαμβάνουν μέρος σε αγώνες εργασίας. Οπότε μπορεί να το κάνει, σημαντικό κι αυτό, μπορεί να το κάνει οποιοδήποτε. Μπορεί να έρθει οποιοδήποτε να ξεκινήσει σπορ. Όμως, για το σπορ θα πρέπει να έχει ένα σκυλί το οποίο θα μπορέσει να ανταπεξέλθει. Ναι, και προφανώς δεν έχουν όλα τα σκυλιά έφεση στο δάγκωμα, δεν είναι όλα αλυτικά, δεν είναι σημαντικό. Όλα ευκίνητα. Γι' αυτό και τα μαλλινουά τα βλέπουμε πιο συχνά και στα σώματα ασφαλείας, αλλά και στα κοιναθλήματα, γιατί έχουν αυτά τα ένστικτα. Μπορώ να επιλέξω να κάνουμε μόντιορινγκ για αθλητισμό και όχι για πρώτο αθλητισμό? Σαφώς, ναι. Ναι, εννοώ αν μπορώ να το κάνω σε ερασιτεχνικό επίπεδο. Ναι, έχει πολλές απαιτήσεις και δεν... Έχει πολλές απαιτήσεις. Παρ' όλα αυτά υπάρχει και κόσμος που το κάνει ερασιτεχνικά, όπως να τονίσω ότι έτσι ξεκίνησα κι εγώ. Και εγώ σαν χόμπι ξεκίνησα και ακόμη χόμπι θέλω να το βλέπω. Και είναι πολύ σημαντικό να έχεις καταφέρει να κάνεις το χόμπι σου δουλειά. Θα πρέπει να διαχωρίσεις ότι το σπορ είναι το χόμπι. Δεν κυνηγάς και λίγο την επιτυχία μετά, δεν μπαίνεις στο τρυπάκι? Είτε χόμπι είναι είτε δουλειά, πάντα το κυνηγάς. Είναι μικρόβια. Είναι λατρεία, είναι αγάπη. Δεν το κάνεις για να αναδειχτείς, για να κερδίσεις κάτι. Έτσι κι αλλιώς από το άθλημα δεν κερδίζεις, μόνο δίνεις. Σίγουρα κερδίζεις αναγνωρισιμότητα. Αλλά σαν οικονομικό όφελος, αν θέλουμε να το πάρουμε έτσι, στο σπορ μόνο δίνεις. Δεν έχει ποτέ κάποιο έπαθλο, δεν έχει κέρδος.
είναι ένα άθλημα το οποίο... Πω. Ναι. Εντάξει. Εδώ βλέπουμε... Από όλα τα κόμματα τέλος πάντων που έχω δει, δεν ξέρω αν το λέω σωστά τώρα, πώς είναι ο επίσημος όρος, τα Μαλινουά είναι σφαίρα. Είναι αυτό που είπαμε, ότι χρειάζονται συνδυασμός πολλών πραγματών. Χρειάζεται ένα δυνατό δάγκωμα, χρειάζεται μια ταχύτητα. Τα Μαλινουά, επειδή υπάρχουν και τα εμπόδια, τα οποία είναι το παλισάντ, ο τείχος δηλαδή, ο οποίος είναι 2,30 να ανέβει το σκυλί. 2,30. Δεν είναι εύκολο για όλα τα σκυλιά. Έχει το μήκος το οποίο ξεκινάει από τα 3 μέτρα και πάει στα 4 μέτρα. Και έχει και το άλμα το οποίο δεν πρέπει να ακουμπήσει, το οποίο είναι στο 1,20. Και είναι και ότι πολλά σκυλιά έχουν τη δυνατότητα να κάνουν άλμα, ένα άλμα, αλλά πρέπει να τα ερεθίσεις σωστά, να τους δώσεις τον λόγο, πώς να το πω, να το κάνουν, να τα παρακινήσεις. Ναι. Ο λόγος έτσι. Σίγουρα είναι... Πρώτα να ξέρουν ότι είναι ασφαλές να το κάνουν. Και δεύτερον, γιατί σου λέει γιατί να το κάνουν. Γιατί εγώ βλέπω και τη δικιά μου, ας πούμε. Όταν ξέρει ότι μπορεί να κάνει ένα άλμα, μπορεί να πηδήξει σε μια μάντρα που είναι ένα 10, ας πούμε. Ένα 20. Αυτό παίζει πολύ μεγάλο ρόλο και είναι. Αλλά αν είναι κενό απέναντι, τι γίνεται. Είναι θέμα εμπιστοσύνης χειριστή σκύλου. Αν ο σκύλος σε εμπιστεύεται και πιστεύει ότι αυτό που θα του ζητήσεις θα του είναι θετικό και θα έχει επιβράβευση μετά από αυτό, θα το κάνει με ευχαρίστηση. Γι' αυτό και βλέπουμε ότι. Είναι πολύ σημαντικό να βλέπουμε σκυλιά να δουλεύουν και να είναι χαρούμενα. Σημαίνει ότι δεν υπάρχει πίεση. Σημαίνει ότι κάτι. Να, ακόμη και στα δαγκώματα αυτή τη στιγμή που βλέπουμε, βλέπουμε ένα σκύλο με την ουρά να κουνιέται, με τα αυτιά πάνω, με ευχαρίστηση. Το βλέπεις σαν παιχνίδι ο σκύλος ή το χάνει αυτό από ένα σημείο. Τις πιο πολλές φορές. Γενικά τον χτίζεις ώστε να το βλέπει σαν παιχνίδι, σαν σπορ. Και τον ξεκινάς έτσι. Στόχος του σκύλου. Παρότι το μόντιρινγκ διαφέρει από κάποια άλλα αθλήματα, γιατί ο σκύλος επιτρέπεται να δαγκώσει ολόσωμη φόρμα, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι ο σκύλος δεν έχει στόχους συγκεκριμένους όπου θα δαγκώσει την ολόσωμη φόρμα. Δεν δαγκώνει ανεξέλεγκτα όπου να είναι. Τον χτίζουμε από κουτάβι να ξέρει συγκεκριμένα σημεία όπου θα δαγκώσει ακόμη και στην ολόσωμη. Σημαντικό για να είναι και ασφαλές σαν άθλημα. Επειδή πέρα από εκπαιδευτής, παύλα χειριστής στο Mondiering, είμαι και βοηθός καθηκόντων προστασίας του Mondiering, ο λεγόμενος ερεθιστής. Οπότε σημαντικό είναι... Ερεθιστής είναι ο κακός της υπόθεσης εντός εισαγωγικών. Σημαντικό είναι να υπάρχει και ασφάλεια. Φοράς και εσύ σερμπατίνες στα χέρια. Ό,τι χρειαστεί, ναι. Ανάλογα το τι θα επιλέξει ο κριτής και ανάλογα το τι θέλουμε να προπονήσουμε στη συγκεκριμένη προπόνηση στο σκύλο. Που σημαίνει ότι είναι πολύ σημαντικό να είμαστε ασφαλείς και εμείς και ο σκύλος. Δεν θέλουμε ποτέ ούτε ο σκύλος να τραυματιστεί, ούτε ο ερεθιστής. Η εκπαίδευση τώρα, εντάξει, δεν θέλω να ανοίξουμε άλλη κουβέντα, αλλά η εκπαίδευση όσον αφορά τη σωματοφυλακή διαφέρει από το σπορ. Και ένα σκύλος που έχει μάθει να δαγκώνει τη στολή θα ανταποκριθεί σε κάποιον, γιατί ο κακός έξω στην πραγματικότητα δεν θα φοράει στολή. Δεν θα φοράει στολή, όχι. Οι στολές, π.χ. όμως του Mondiering. Ειδικά οι αγωνιστικές είναι τόσο λεπτές που είναι σαν να φοράς απλά ένα πολύ χοντρό μπουφάν ή δύο μπουφάν. Που σημαίνει ότι και το δάγκωμα το νιώθεις και σαν πίεση και κάποιες φορές από κάποια πολύ δυνατά σκυλιά μπορεί να περάσει και ελάχιστα λίγο το δόντι. Λοιπόν, να κάνουμε ένα μικρό διάλειμμα επειδή μου έδωσες την πάσα και είπες για δυνατά σκυλιά. Να δούμε ένα βίντεο, Νίκολα, το θέλω από εκεί που το έχω σημειώσει. Με το dog style attack, δηλαδή με το διαφορετικό τρόπο που επιτίθονται διάφορα σκυλιά, για να μου πεις μετά αν τα Μαλινουά είναι οι καταλληλότεροι, ας πούμε, αθλητές. The bulldog makes his bite and then uses his body not only to wrestle the animal to the ground, but he's actually twisting his bite to cause more pain. The mastiff totally uses nothing but its weight. Its attack was head on, slam into with his body, get a grip, and down you go. The Malinois and the Dutch Shepherd are very similar in shape. They draw the comparison between the ancient gray wolf and its larger cousin, the dire wolf. The Malinois, being a lighter dog, uses the momentum or its speed and coordination to pull its prey down. I think the Dutch Shepherd combined all the best traits of all the different styles. He hurled himself, therefore getting momentum. He opened his mouth as wide as he could, similar to the Malinois,
got that good solid bite. His weight slammed into the prey, just like the bigger dogs. Very similar to the modern wolf and probably the dire wolf too. The more vigorous attack of the Dutch Shepherd hints at the advantage the dire wolf had over its lighter gray cousin. It may have used its more massive. Πήρα μια ιδέα, αυτό ήταν απόσπασμα από το ντοκιμαντέρ του National Geographic νομίζω και όταν το είχα πρωτοδεί μου είχε κάνει ιδιαίτερη αίσθηση γιατί εντάξει προφανώς το μαστίφ δεν είχα κάνει ποτέ πρωταθλητισμό στο συγκεκριμένο κοινάθλημα έτσι, αλλά δείχνει τον διαφορετικό τρόπο ανάλογα με τα προσόντα που έχει ο κάθε σκύλος που ακινητοποιεί το θύραμά του γιατί τον κακό το βλέπει ως θύραμα σε αυτή την περίπτωση. Θα πάρω μια πάσα τώρα από πελάτες που μου έχουν έρθει και μου έχουν πει θέλω να πιο, τι σκυλί να πάρω και ποιο είναι το πιο δυνατό σκυλί για να το έχω για φύλακα κτλ. Όταν ο κακός, ο λεγόμενος κακός θα είναι, μιλάμε τώρα για πραγματικές συνθήκες, θα είναι γυμνός λέγοντας με τα ρούχα, τα πολιτικά του ρούχα, είτε ένα μαλινουά, είτε ένα μαστίφ, είτε ένα πιο μικρό σκυλί, αν τον δαγκώσει, την ίδια ζημιά θα του κάνει, θεωρητικά. Από την άποψη ότι τι μας πολτοποιήσει ένα δάγκωμα με 50 κιλά, τι με 100, την ίδια ζημιά θα έχουμε πάθει. Δεν θα μπορέσουμε να τα απεξέλθουμε. Μήπως θέλουν ένα σκύλο ο οποίος προκαλεί τρόμο εντός εισαγωγικών, φόβο. Σίγουρα. Ένα βαρύ σκυλί, ένα μεγάλο σκυλί είναι πιο επιβλητικό και πιο ανθεκτικό σε κάποιο χτύπημα από ένα μικρό σκυλί, από έναν υποτιθέμενο δράστη. Αλλά είναι και το τι ζητάει ο κάθε ιδιοκτήτης. Τι σημαίνει αυτό, ότι τα βαριά σκυλιά δεν έχουν την ταχύτητα που μπορεί να έχει ένα σκυλί όπως είναι τα μαλλινουά, τα ολλανδικά, τα λυκόσκυλα. Είναι ανάλογα και τι χώρο θέλουμε να φυλάξουμε. Δεν κάνουν όλα τα σκυλιά. Έλα, είναι κάτω. Δεν κάνουν όλα τα σκυλιά για φύλαξη χώρου ή για σωματοφυλακή. Είναι διαφορετικά. Το κάθε σκυλί έχει και τα θετικά του και τα αρνητικά του. Όπως και τα μαλλινουά, εγώ προσωπικά αποτρέπω να τα πάρει κάποιος ιδιώτης για pet. Θεωρώ ότι δεν κάνουν. Είναι ένα σκυλί με. Εδώ βλέπουμε ότι έχει έρθει στο στούντιο και επειδή δεν. Κάνει... Ναι, και επειδή δεν κάνει κάτι, είτε δεν τον έχουμε βάλει γιατί θέλουμε να τον έχουμε ελεύθερο να κάνει ό,τι θέλει, είναι δραστήριος. Που σημαίνει ότι είναι σκυλιά τα οποία θα πρέπει να τους εκτονώνουμε την ενέργειά τους. Ναι. Είτε αυτό λέγεται. Πολλά σκυλιά είναι έτσι, σχεδόν όλα. Ναι. Πόσο μάλλον τα μαλλινουά. Ακριβώς. Εδώ πρέπει να τα γυμνάζουμε, να ασχολούμαστε μαζί τους, να κάνουμε πράγματα μαζί τους. Δεν είναι σκύλος δηλαδή που εμείς τα καθόμαστε στο τραπέζι και τα βλέπουμε τηλεόραση. Το βλέπουμε. Κάθεται δύο λεπτά και είναι σαν να έχει καρφιά. Θέλει συνέχεια να κάνει κάτι, του αρέσει να δουλεύει, του αρέσει να κάνει υπακοή, του αρέσει να κάνει άλματα, του αρέσει ο αθλητισμός πάρα πολύ. Γι' αυτό και σε άλλα αθλήματα. Είναι σκυλιά τα οποία διαπρέπουν. Επειδή είπες για άλματα τώρα, αν θέλεις Νίκο, δείξε μας το βίντεο κατοικίδιο μαλλινουά, αν το έχουμε. Ωραία. Για να δούμε ότι δεν είναι και το πιο κατάλληλο αυτό που είπες. Είναι δραστήρια, είναι υπερδραστήρια, αλλά νομίζω ότι και, όπως σου είπα και πριν, ότι όλα τα σκυλιά θέλουν εκτόνωση. Ναι. Έτσι, γιατί πολλοί λένε ο σκύλος μου τραβάει, ο σκύλος μου κάνει, ο σκύλος μου ράνει, ο σκύλος μου κάνει ζημιά στο σπίτι, ο σκύλος μου... Ίσως τα περισσότερα από αυτά τα προβλήματα να έχουν να κάνουν με την εκτόνωση του σκύλου. Ναι, υπάρχουν διάφοροι τρόποι βέβαια να τα εκτονώσεις, είτε να τα τρέξεις, είτε πλέον έχουν βγει και όργανα γυμναστικής για σκύλους, όπως διάδρομο. Καλώς ή κακώς πρέπει να αθλούνται, πρέπει να γυμνάζονται. Όσο δεν έχει κάτι στο σπίτι σε καναπέ, έχει κάτι στο στούντιο. Όντως, είναι κύριος. Ναι. Πάμε λίγο να δούμε το μαλλινουά κατοικίδιο. Ah!
Although I don't ever recommend lifting your puppies up off the bike. Oh, there's one inside too. Great. You know that's my sweater they're tearing up, right? My favorite flannel. I'm sure you don't mind for the sake of the video. That's more like Belgian puppies. Λοιπόν, νομίζω ότι αν και γενικά είμαι επιφυλακτικός με τα βίντεο, γιατί στο βίντεο που ανεβάζει οποιοδήποτε στο YouTube μπορεί να δείξει κάτι πολύ συγκεκριμένο, ναι, και κάτω από συγκεκριμένες προϋποθέσεις και καταστάσεις. Αλλά μια έφεση στο δάγκωμα τη διακρίνω. Ναι, είναι και το ένστικτο και το DNA που παράγουν, γιατί αυτό θέλουμε να αναπτύξουμε. Είτε για άθλημα, όχι απαραίτητα ότι είναι κακό. Αν το οδηγήσεις στο σωστό το δρόμο, το κουτάβι, θα μπορέσει να ασχοληθεί είτε για άθλημα, είτε στα σώματα ασφαλείας το χρειάζονται. Η αστυνομία είναι ένα σκυλί το οποίο το χειρίζονται αεροπορία, ναυτικό, αστυνομία, για πολλές δραστηριότητες. Είτε είναι για τα ναρκωτικά, είτε εκρηκτικά, είτε σαν σκύλος συνοδείας για να κάνει καταστολή. Ποια είναι τα συχνότερα λάθη που ένας κηδεμόνας ιδιοκτήτης σκύλου κάνει με ένα κουτάβι, με ένα σκύλο? Θεωρώ ότι λέω κουτάβι γιατί είναι η πιο κρίσιμη ηλικία, ναι, αυτή. Ναι, σαφώς. Θεωρώ και αυτό που λέω εγώ προσωπικά στους νέους ιδιοκτήτες είναι ότι το πιο σημαντικό είναι η κοινωνικοποίηση. Εάν ο σκύλος μεγαλώσει έχοντας πολλές εικόνες, είτε λέγονται εικόνες πραγματικές, είτε ήχους κτλ. Και να κοινωνικοποιηθεί, να μην στρεσάρεται και να μην φοβάται, είτε είναι τα αυτοκίνητα, είτε είναι τα φορτηγά, είτε είναι άλλα σκυλιά, είτε ανθρώπους, και του φαίνονται όλα πολύ φυσιολογικά, μετά μπορείς να χτίσεις πάνω στο σκύλο πολύ πιο εύκολα. Γιατί το να φτιάξεις ένα σκύλο και να τον δουλέψεις πάνω σε υπακοή ή στο οτιδήποτε, εάν μετά βρεθεί κάτι το οποίο τον στρεσάρει, θα του είναι πολύ πιο δύσκολο τι θα πρώτο κοιτάξει. Να κάνει αυτό που του ζητάς ή να δει την ανασφάλειά του, το στρες του, τη φοβία του. Οπότε πολύ σημαντικό είναι η κοινωνικοποίηση και η σωστή διαπαιδαγώγηση του κουταβιού. Γι' αυτό και καλό είναι να συμβουλεύονται από νωρίς, γιατί το λάθος που κάνουμε όλοι μας είναι ότι συμβουλευόμαστε κάποιον ειδικό σε ό,τι να είναι αυτό, είτε είναι σκύλος, είτε το οτιδήποτε, εφόσον γίνει το κακό. Εφόσον βρούμε ή δούμε το πρόβλημα. Ναι, ξέρεις τι, το έχουμε ξανασυζητήσει και άλλες φορές στην εκπομπή, αλλά υπήρχε τουλάχιστον παλιότερα η αίσθηση ότι ο σκύλος, η εκπαίδευση, η κοινωνικοποίηση του σκύλου αρχίζει μετά τους 6-7 μήνες, άστο να μεγαλώσει. Όχι. Θεωρώ ότι αυτό είναι το μεγαλύτερο λάθος. Και εκεί νομίζω ότι είναι και μια σύγκρουση εκπαιδευτών κτηνίατρων. Γιατί οι κτηνίατροι λένε, α, μη βγάλεις το κουτάβι. Ναι, δεν ολοκληρώσει τον πρώτο κύκλο εμβολίων. Οι εκπαιδευτές λένε ότι βγάλει το από πιο νωρίς να κοινωνικοποιηθεί, γιατί το πρόβλημα της κοινωνικοποίησης μπορεί να είναι μεγαλύτερο από το πρόβλημα υγείας που μία στο εκατομμύριο μπορεί να δημιουργηθεί. Γιατί η κοινωνικοποίηση θεωρώ ότι θα είναι φόρο ζωής μετά. Δύσκολα την εξαλείφεις και την βγάζεις από το σκύλο. Οπότε θα πρέπει να έρθεις σε συνδυασμό. Σίγουρα να προσέχεις που θα κυκλοφορείς το κουτάβι, να μην είναι σε χώρους που υπάρχουν άλλα σκυλιά. Εντάξει, δεν υπάρχει λόγος να τον πας στα σκουπίδια ή με αδέσποτα σκυλιά ή οτιδήποτε. Αλλά θα πρέπει να υπάρχει κοινωνικοποίηση και εικόνες και ήχη. Εμένα μου έχει τύχει με τον ασθενικό που έχω τώρα που είναι 14 μηνών, 15, είναι ημίαιμος βέβαια, πρέπει να έχει και κυνηγό σκύλο μέσα. Από 2,5-3 μηνών σχεδόν, 3 μηνών νομίζω, τον έβγαζα και στη γειτονιά. Γύρω. Και κάποια στιγμή είμαστε τέλος πάντων εκεί σε ένα χωματόδρομο που έχει κοντά και περνάει ένας με ένα εξτή, δηλαδή ευτυχώς που έφυγε, γιατί μπορεί και να τον πλάκωνα, περνάει ένας με ένα εξτή, σπασμένη εξάτμιση, τέρμα τον γκάζει. Και περνάει δίπλα από εμάς, δηλαδή περπάταγα στο σκύλο. Ο σκύλος είναι φυσιολογικό να τρώει. Χαίστηκε πάνω του, φοβήθηκε. Και εξής, φοβήθηκα σε εκείνο το σημείο, μην το μείνει κανένα κοσούρι, ρε παιδί μου. Τραυματική εμπειρία. Πάντως δεν είναι. Δεν νομίζω ότι τόσο απλό είναι να συμβεί κάτι τραυματικό στο σκύλο μας. Είναι τόσο εύκολο, μάλλον. Έτσι. Θέλει λίγο προσοχή όμως. Ναι. Θέλει λίγο προσοχή. Όπως και με άλλα σκυλιά, σαν κουτάβι, αν το δαγκώσει ένα μεγαλύτερο σκυλί, έχει κίνδυνο είτε να του βγάλει μετά φοβία είτε αυξημένη επιθετικότητα προς τα σκυλιά. Οπότε θέλει μια ισορροπία. Το έχουμε πάθει και αυτό. Τα έχει πάθει όλα αυτά τα σκύλα. Άμα αυτή τη στιγμή είναι μια χαρά, δεν έχουμε κανένα πρόβλημα. Μια χαρά. Κοίταξε, ως αρσενικός,
βγάζει μια κυριαρχία. Κυριαρχία, ναι. Και είχα την αίσθηση ότι από μικρότερος είχε την τάση να καβαλάει. Ναι. Ειδικά τα σκυλάκια που πρωτοερχόντουσαν στην παρέα. Εντάξει, ξέρεις, τον ψιλοδιόρθωνα όσο μπορούσα, δεν έδινε όμως σημασία. Τώρα με τα αρσενικά έχει αρχίσει και ξέρεις, μέσα στην ασκετοσύνη μου εντός εισαγωγικών ή εκτός, θεωρούσα ότι εφόσον έχω κάνει κάποια σωστά βήματα κοινωνικοποίησης, ότι αυτό δεν θα έχω πρόβλημα αργότερα. Ναι. Έβλεπα άλλους που έχουν αρσενικό σκύλο και στρίβανε μόλις βλέπανε άλλον αρσενικό και έλεγα εντάξει, μωρέ, τώρα δεν ξέρω, δεν τα κάνανε σωστά. Βλέπω όμως ότι παρότι θεωρώ ότι εγώ τα κάνω σωστά, γιατί μπορεί να τα κάνω λάθος. Όταν ο σκύλος αρχίζει και ενηλικιώνεται, ας πούμε, και γίνεται αντράκι, να το πω έτσι, εκεί μπορεί να σου βγάλει θέματα κυριαρχίας. Ο Ερμής έχει τέτοια θέματα? Όχι. Γενικά, άμα δεν τον επιράξουν, δεν ασχολείται. Θα προτιμήσει να ασχοληθεί μαζί μου και να κοιτάξει να πάρει τη δικιά μου προσοχή και όχι του άλλου σκύλου. Τον είδαμε για κατά την προσέλευσή του εδώ με τα σκυλιά. Με τα σκυλιά, ναι. Είναι κάτω, δεν είχε κανένα θέμα. Ναι. Το πιο σημαντικό είναι η αγέλη του σκύλου να είσαι εσύ και όχι κάποιο άλλο σκυλί. Να προτιμάει να έχει επαφή μαζί σου παρά με κάποιον άλλο σκύλο. Τι προτείνεις λοιπόν ως εκπαιδευτής σκύλων σε κάποιον που θέλει να εκπαιδεύσει το σκύλο? Να βρει κάποιον, επειδή πλέον οι εποχές έχουν αλλάξει και παρότι δεν είμαι πολλά χρόνια στο χώρο της επαγγελματικής εκπαίδευσης, όμως επειδή καλώς ή κακώς ψάχτηκα λίγο παραπάνω από το φυσιολογικό και έφυγα και στο εξωτερικό και έχω κάνει και το κοινάθλημα αλλά και σεμινάρια και γενικά επειδή θεωρώ ότι πρέπει να έχεις μικρόβιο και να το αγαπάς πολύ αυτό που κάνεις για να εξελιχθείς, αυτό που θα πω εγώ, όχι σαν εκπαιδευτής, σαν ιδιώτης, είναι ότι όπως έχουμε το σκύλο μας, όπως έχουμε μάλλον το παιδί μας, έτσι πρέπει να έχουμε και το σκύλο μας. Που σημαίνει ότι αν αύριο μεθαύριο θέλουμε να πάμε να γράψουμε το παιδί μας σε ένα καλό φροντιστήριο και θα ψάξουμε τι αποτελέσματα έχει και τι δουλειά μας προσφέρει, έτσι το ίδιο θα πρέπει, επειδή έχουν δυσκολέψει οι εποχές, τα χρήματα δεν βγαίνουν εύκολα, θα πρέπει ο ιδιώτης να ψάξει πάρα πολύ που θα πάει το σκυλί του και που θα δώσει τα χρήματά του. Τι σημαίνει αυτό? Ότι όπου και να πάει, να ζητήσει από τη στιγμή που θα πάει να αγοράσει ένα προϊόν, το οποίο προϊόν μπορεί να είναι παροχή υπηρεσιών, αλλά δεν πάβει να είναι προϊόν, θα πρέπει να ζητήσει από τον εκάστοτε εκπαιδευτή να του δείξει τι θα πάρει. Και αν στον ιδιώτη αρέσει αυτό που θα του δείξει ότι θα πάρει, και όχι από προσωπικό σκύλο, αλλά από σκυλιά πελατών του συγκεκριμένου πράγματος που θα πάρει, είτε λέγεται βασική υπακοή, είτε λέγεται σωματοφυλακή, να επιλέξει αυτόν που θα του ταιριάζει και αυτό το σκυλί το οποίο θα δει και θα του αρέσει η δουλειά. Να μην πηγαίνουν τυφλά στον πρώτο εκπαιδευτή που θα βρουν μπροστά τους. Εσύ το κάνεις αυτό? Εγώ κάνω την προτροπή στους πελάτες ότι να μην έρθουν απευθείας σε μένα και να δουν και έναν, δύο και όποιος τους αρέσει. Είναι πολύ σημαντικό και θεωρώ ότι είναι και σημαντικό να μην κυνηγάς τη δουλειά σου σαν δουλειά όσον αφορά πελατειακή, αλλά να κοιτάς να κάνεις σωστά τη δουλειά σου και ο πελάτης θα σε ψάξει να σε βρει. Πού μπορεί να σε βρει? Καλό. Μπορεί να με βρει στο Λαγονίσι, είμαι στο Grand Resort λίγο πιο πάνω. Μπορεί να μας βρει μέσω του Facebook ή του site Alex Dog Training Club ή στο προσωπικό μου Αλέξανδρος Αλαφραγκής. Να πω όμως, γιατί είναι πολύ σημαντικό να στηρίζουμε και άλλους συναδέλφους, επειδή ήρθα να μιλήσω για το Monitoring, θεωρώ ότι είναι χρέος μου να πω ότι δεν είναι μόνο στην Αθήνα το Monitoring, υπάρχει και στις επαρχίες, όχι τόσο διαδεδομένο όπως άλλα σπορ, αλλά υπάρχει και στο Ναύπλιο, ο οποίος είναι ο Δημήτρης ο Κορολής, υπάρχει και στη Θεσσαλονίκη, που είναι ο Σωτήρης ο Κουντουράς, υπάρχει στη Δράμα, που είναι ο Ιορδάνης ο Ελευθεριάδης, είναι της επαρχίας και στην Αθήνα είμαστε εμείς, είμαστε στο Λαγονίσι. Όποιος θέλει να δει ή να μάθει κάτι παραπάνω για το άθλημα, πολύ ευχαρίστως να έρθει και να μας δει ή να επικοινωνήσει μαζί μας και να τους πούμε λεπτομέρειες πάνω στο άθλημα, είτε να τους στείλουμε τους κανονισμούς, είτε και τις ασκήσεις αναλυτικά που είναι για το Monitoring, γιατί είναι πάρα πολλές. Νομίζω ότι το καλύτερο που θα έχουν να κάνουν είναι να έρθουν να δούνε. Να έρθουν, είναι. Και να εντυπωσιαστούν, ας πούμε. Ευπρόσδεκτοι όλοι. Ωραία.
Και νομίζω ότι αξίζει να ασχολούμαστε με τα σκυλιά μας. Αξίζει από τη στιγμή που παίρνουμε ένα σκύλο να μην τον αφήνουμε απλά να είναι είτε στο σπίτι μέσα στον καναπέ, είτε στο μπαλκόνι, είτε στην αυλή, γιατί θεωρούμε ότι είναι ο σούπερ φύλακας και τα κάνει όλα μόνος του. Καλό είναι να ασχοληθούμε λίγο με το σκύλο και να ψαχτούμε λίγο παραπάνω όπως θα κάναμε και με το παιδί μας. Και να είναι φίλος μας. Λοιπόν, Αλέξανδρε, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Εγώ ευχαριστώ. Και εσένα και τον Ερμή. Νομίζω ότι είδαμε από μια και οπτική είστε, τι είναι το monitoring. Είστε και εσείς καλεσμένοι στον επόμενο αγώνα που θα γίνει στην Ελλάδα να έρθετε να μας δείτε και ελπίζουμε το Μάιο που είναι και το παγκόσμιο πρωτάθλημα όποιοι πάνε, γιατί ακόμη δεν έχουν κριθεί ποιοι θα είναι για την εθνική ομάδα τη φετινή. Όποιοι πάνε, εύχομαι από μένα πολύ 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 καλή επιτυχία και αγάπη προς το άθλημα. Και εμείς το ίδιο λοιπόν, καλή επιτυχία και να περάσουμε από τα Μαλινουά, την μπάσα αυτή μου την έδωσε ο Αλέξανδρος, να περάσουμε από τα Μαλινουά στα Καναρίνια Μαλινουά. Καναρίνια, έτσι τα είπαμε. Υπάρχουν και Μαλινουά Καναρίνια, ναι. Καναρίνια Μαλινουά. Να δούμε όμως ένα βίντεο για να περάσουμε στον επόμενο καλεσμένο με έναν παπαγάλο που τραγουδάει δημοτικά τραγούδια. Σε καλά κοκκί. Βρίσα πας την Καλαμάτα. Οπα! Ωραία, πα στην Καλαμάτα. Άντε, Τι έπαθε, Παναγιώτη. Άντε, ωραία, πα. Αλήτη με είπε μια βραδιά. Αλήτη με είπε. Άντε, φωτί. Ωραία, πα στην Καλαμάτα. Οπα! Πέσεις κάτω ρε αλήτη. Τι έπαθες πέρα. Τι έπαθες. Μπορείς να πας την Καλαμάτα. Ωρα και ερθείς. Με το καλό. Όπα, ωρα και ερθείς με το καλό. Άντε ντε. Κοκκί. Άντε. Όπα, χτύπα και το πόδι κάτω ρε. Μπορείς να πας την Καλαμάτα. Όπα. Όπα και αρθείς με το καλό. Όπα έτσι, έτσι. Ένα, δύο, ένα, δύο, ένα, δύο. Έτσι και κεφάλι. Πόλη σε βελόνα. Πόλη σε βελόνα. Με το καλό. Ένα, δύο, ένα, έλα το παιδράκι, έλα. Έλα το παιδράκι. Έλα το παιδράκι. Έλα. Μακαρόνια με. Έλα κάτω, έλα κάτω. Έλα. Να κάνω σχέση το ποδαράκι. Καλά, ε. Να κάνω σχέση το ποδαράκι. Έλα κάνω σχέση το ποδαράκι. Έλα κάνω σχέση το ποδαράκι. Έλα κάτω, έλα κάτω. Εδώ κάνω σχέση το ποδαράκι. Έλα, έλα. Έλα, έλα κάτω, έλα κάτω. Έλα κάτω. Καλέ. Έλα, πάτε.
Ωραία. Να καλησπερίσω στο στούντιο τον Γιάννη Σαρή. Είσαι πρόεδρος. Πες τα εσύ γιατί εγώ δεν τα θυμάμαι. Ναι, ξέχασα. Είμαι ο πρόεδρος του Greek Posture Canaries Club. Ένα σύλλογος ο οποίος φτιάχτηκε και δημιουργήθηκε από έμπειρους εκτροφείς με καναρίνια τύπου και θέσης. Καναρίνια που, που βαθμολογούνται λόγω της εμφανίσεώς τους και όχι τόσο λόγω του χρώματος ή της φωνής τους. Τα καναρίνια χωρίζονται σε τρεις μεγάλες κατηγορίες. Το ένα είναι τα καναρίνια φωνής, εκεί ανήκουν και τα μαλλινουά ή τα τυμπράδος. Τα καναρίνια χρώματος, τα κόκκινα, κίτρινα, άσπρα που όλοι έχουμε στα μπαλκόνια μας ή βλέπουμε και στα pet shop. Και τα καναρίνια τα εμφάνισης, όπου μας ενδιαφέρει περισσότερο η εμφάνισή τους και ο τύπος τους. Το πουλάκι που έχουμε εκεί αριστερά, δεν ξέρω αν δεξιά από σένα. Αυτό εδώ είναι ένα αρσενικό γκούλντιαν. Είναι ένα παραδείσιο, ανήκει στα παραδείσια. Α, στα παραδείσια πουλιά. Ναι, και έχει διάφορα όμορφα χρώματα. Συνήθως δεν κελαϊδάνε, έχουν πάρα πολύ όμορφα χρώματα. Το συγκεκριμένο είναι ένα μαυροκέφαλο με αρσενικό, με μοβ στήθος, αλλά υπάρχουν και σε άλλα χρώματα. Τις ταυτότητες που έχουν στα ποδαράκια τους, που το έλεγες και πριν, γιατί τις έχουν? Τι συμβολίζει το δαχτυλίδι ενός καναρινιού ή ενός πτηνού, όλα τα πτηνά. Συμβολίζει το κωδικό του εκτροφέα, τη χρονολογία που γεννήθηκε, το κωδικό του εκτροφέα, σε ποια χώρα προέλευσης βρίσκεται και σε ποια ομοσπονδία. Δηλαδή είναι πλήρως η ταυτότητά του. Συνήθως κάποιος ο οποίος γίνεται εκτροφέας και ανήκει σε ένα σύλλογο λαμβάνει τα δαχτυλίδια του, τα οποία ο συγκεκριμένος μου σύλλογος, μιας και τυχαίνει με πρόεδρος, τα παραγγένει από το Βέλγιο και έχει πάνω την ταυτότητά του. Με αυτά τα δαχτυλίδια μπορεί κάποιος να συμμετέχει σε τοπικές εκθέσεις, σε πανελλήνιες εκθέσεις, ακόμα και παγκόσμιες εκθέσεις, διότι γίνονται σε όλο τον πλανήτη. Φέτος έγινε στην Πορτογαλία, του χρόνου είναι στην Ισπανία, κάθε χρονιά αλλάζει. Είναι εύκολο να διακριθεί κάποιος εκεί? Είναι δύσκολο, πάρα πολύ, και όμως σαν Ελλάδα προσπαθούμε κάθε χρονιά να πηγαίνουμε καλύτερα. Ήδη και φέτος αποκτηθήκανε κάποια μετάλλια. Του χρόνου που είναι πιο κοντά στην Ισπανία, φαντάζομαι ότι θα πάρουμε καλύτερες θέσεις. Είχατε και πρόσφατα την Πανατική Έκθεση, νομίζω. Είχαμε την πρώτη μας Πανατική Έκθεση στην Αθήνα, στο Περιστέρι. Είσαστε προσκεκλημένοι και εσείς και οι φίλοι που θα δουν την εκπομπή. Στη δεύτερη Πανατική, η οποία θα διοργανωθεί από τους Συλλόγους της Αττικής στο Περιστέρι και θα είναι στο τέλη Νοέμβρη, αρχές Δεκεμβρίου. Σε αυτήν θα είναι ελεύθερη είσοδος και θα μπορούν κάποιοι να απολαύσουν όχι παπαγάλους, καναρίνια και οτιδήποτε πτηνό υπάρχει. Πώς μπορεί κάποιος να εγγραφεί στον σύλλογό σας? Ο σύλλογός μας έχει έδρα την Καλλιθέα. Μπορεί να έρθει σε επαφή μαζί μας στο 2195-83-165. Μπορεί στο Facebook μέσω της σελίδας μας στο Greek Posture Canaries Club ή προσωπικά σε μένα ως Γιάννης Σαρής στα αγγλικά μέσω του Facebook. Εκεί μπορεί να εγγραφεί, να πάρει πληροφορίες για τα καναρίνια, να μάθει πώς ζευγαρώνουν, τι πρέπει να προσέχει, πώς μπορεί να συμμετέχει στις εκθέσεις. Αυτά τα συγκεκριμένα είναι κάποια κλουβιά τα οποία βρίσκονται στις εκθέσεις μας. Δεν είναι τα κλουβιά τα οποία φροντίζουμε να ζευγαρώσουμε, ούτε τα χρησιμοποιούμε για να έχουμε. Γιατί ένα πουλί που βρίσκεται σε μικρά κλουβάκι στρασάρεται και πάρα πολύ εύκολα. Ναι, γιατί πολλοί λένε ότι, ωραία, πάρω ένα πουλάκι, αλλά δεν θέλω, ας πούμε, να το βλέπω φυλακισμένο σε ένα κλουβί. Μα και εμείς δεν θέλουμε να το βλέπουμε. Όμως το καναρίνι έχει μάθει, ειδικά σε εμάς, στις εκτροφείς, έχει μάθει να βρίσκεται στο χώρο του, σε ένα κλειστό. Αν θα το μολύσουμε, θα το φάει είτε καμιά γάτα είτε θα πεθάνει. Έχει μάθει να ζει. Γι' αυτό φροντίζουμε να του παρέχουμε όχι αυτά τα μικρά κλουβάκια, ένα μεγαλύτερο κλουβί, το οποίο να μην του προκαλεί το άγχος και το στρες. Φροντίζουμε έτσι ώστε να έχει καθαρούς σπόρους, να έχει καθαρό νερό, να του παρέχουμε κάποιο μήλο, κάποιο αυγό, φρέσκο μαρούλι, αν γίνεται πλημμένα πάντα και πάντοτε στη σωστή αναλογία, όχι υπερβολικά. Έτσι ώστε να μην πάθει μεγαλύτερη ζημιά, μπορεί να του προκαλέσουμε ζημιά αντί να το βοηθήσουμε. Να δούμε τα πράσινα λαχανικά που λέγανε ότι μπορεί να του προκαλέσουν διάρειες κτλ. Σαφώς, ισχύει. Ισχύει. Πάντα με μέτρο. Υπάρχει κάτι που έχουμε σπίτι και δεν πρέπει να το δώσουμε στα καναρίνια μας? Όχι. Τα πουλιά τρώνε αρκετό από το μήλο, μαρουλάκι, μπρόκολο, πάρα πολύ, καρότο, πορτοκάλι. Τρώνε από αυτά, αλλά πάντοτε σε μέτρο. Και
όταν βάζουμε αυγουλάκι που πολλοί βάζουν, να μην το αφήνουμε αρκετές ώρες διότι πιάνει μύκητες. Και αντί να κάνουμε καλό, του προσφέρουμε χειρότερα τη ζωή του. Στο αυγό μπορούμε να αφήσουμε και τον κρόκο μέσα. Βέβαια, σαφώς. Μέχρι και το ασπράδι το οποίο του παρέχει ασβέστιο. Πράγμα που χρειάζονται τα θηλυκά, καναρίνια για να δημιουργήσουν το κέλυφος του αυγού του. Αν τρώει το τσόφλι. Όταν τρώει το τσόφλι. Αν βάλουμε το τσόφλι και δούμε ότι τρώει και το τσόφλι, τυχαίνει πρέπει απλά. Πρέπει να το τρώει. Πρέπει. Ειδικά τα θηλυκά πρέπει να το τρώνε ή να του παρέχουμε ξεχωριστό ασβέστιο. Διότι αυτό τα βοηθάει να δημιουργήσουν το κέλυφος του αυγού που θα γεννήσουμε. Ένα λάθος που κάνουν πολλοί είναι ότι έχουν ένα κανελάκι και λέει δεν μου κελαϊδάει. Και πιάνουν και το, είτε το αφήνουν είτε το σταματάνε να ασχολούνται μαζί του. Τα πουλιά περνάνε κάποια εποχή πτερόρια. Είτε αυτή προκαλείται από την θερμοκρασία, είτε είναι φυσιολογικό τους να αλλάξουν το φτερωμά τους. Αλλάζουν μέρος των φτερών. Σε αυτή τη διαδικασία τα πουλιά σταματάνε να κελαϊδάνε. Δεν έχουν τη διάθεση για τίποτα. Είναι νοχελικά. Έτσι. Φροντίζουμε να τους παρέχουμε περισσότερες βιταμίνες. Να τους φτιάξουμε τη διάθεση. Ναι, με περισσότερες βιταμίνες. Να τους βάζουμε κάποιο πολυβιταμινούχο σκεύασμα είτε στο, τέτοιο, είτε στο νερό τους, είτε εμείς να τους δίνουμε κάποιες τροφές ενισχυτικά. Αυτό είναι μια περίοδος στην οποία θα περάσει. Το αρσενικό θα κελαϊδήσει μετά από αρκετό καιρό. Μετά από κάποιους μήνες. Στο θέμα του ζευγαρώματος. Στο θέμα του ζευγαρώματος. Το λέω γιατί κάποτε είχα και εγώ καναρίνια και μ' άρεσε ρε παιδί μου και ασχολούμουν. Είχα και μια μεγάλη κλούβα, είχα ένα ζευγάρι. Το ζευγάρωσα, πραγματικά έβγαλε πουλάκια. Τα περισσότερα ήταν άσπρο καφέ. Αρκετά ήταν μάλλον άσπρα καφέ ή κίτρινα καφέ μάλλον. Τα περισσότερα ήταν σασπουργίδια. Και ενώ κελαϊδούσαν πολύ ωραία τα αρσενικά, ισχύει ότι μόνο τα αρσενικά κελαϊδάνε. Μόνο τα αρσενικά κελαϊδάνε και συνήθως τα θηλυκά κελαϊδάνε πολύ ελάχιστα χωρίς να φουσκώνουν την περίοδο που θέλουν να κάνουν αναπαραγωγή. Προσελκύουν τον αρσενικό να κελαϊδήσει, τον προκαλούν έτσι ώστε να τον ακούσουν και να φτιάξουν μια καλύτερη διάθεση. Κελαϊδάνε ελάχιστα, όχι τόσο πολύ όσο τα αρσενικά. Τα αρσενικά φημίζονται για το κελαϊδισμά του. Πρέπει να προσέχουμε πάρα πολύ. Να προσέχουν οι εκτροφείς το φτέρωμά τους. Ένα ενδεικτικό είναι στα καναρίνια αυτά, τα οποία δεν υπάρχουν βέβαια, είναι χρωματιστά, είναι τα κόκκινα. Εδώ βλέπουμε ένα έντονο καναρίνι, το κόκκινο το έντονο. Τώρα φαίνεται μια χαρά. Ναι. Το κόκκινο το έντονο. Αυτό υπάρχει στη φύση. Αυτό δεν υπάρχει. Είναι τεχνικός χρωματισμός, ο οποίος βέβαια πρέπει να υπάρχει για τις εκθέσεις. Από εκεί και πέρα πρέπει να σταματάει, διότι τους προκαλεί πρόβλημα στο σηκώτη τους. Αυτό που κάναμε, που δίναμε κόκκινη βιταμίνη, γιατί υπάρχει κίτρινη βιταμίνη, προφανώς υπάρχουν κι άλλες, αλλά η κόκκινη βιταμίνη που λέμε, που δίνουμε, κάνει κακό. Σε ένα καναρίνι το οποίο δεν το έχει στο DNA του, δεν είναι κόκκινο, δηλαδή δεν έχει ζευγαρώσει ένα κόκκινο με ένα κόκκινο, δεν μπορεί ποτέ να γίνει κόκκινο. Θα γίνει όπως είναι αυτό εδώ το καναρίνι, το οποίο ονομάζεται Yorkshire και είναι ένα από τα μεγαλύτερα, είναι μια αγγλέζικη ράτσα. Θα πάρει ένα τέτοιο χρωματισμό πορτοκαλί μόνο, το ανώτερο που μπορεί να φτάσει. Δεν θα γίνει ποτέ κόκκινο. Αυτό το συγκεκριμένο είναι μια αγγλέζικη ράτσα. Το άλλο που έχεις δίπλα σου, που είναι και έχει περίεργη κορμοστασιά. Προέρχεται από τη Σκωτία και είναι ένα σκοτσέζικο καναρίνι. Κρίνεται βάσει της καμπυλότητάς του. Η θέση του πρέπει να είναι καμπύλη. Να γίνεται πάντοτε στις εκθέσεις, πρέπει να είναι όσο μπορεί περισσότερο. Άμα το αφήσουμε λιγάκι, θα πάει η ουρά του κάτω από το όλο του. Η αρχή από το κεφάλι μέχρι τόξο, και την ουρά του θα κάνει τόξο. Όσο περισσότερο τόξο κάνει, τόσο καλύτερο είναι. Επίσης, σας έχω φέρει και ένα. Εδώ, τον κύριο. Εδώ ο κύριος είναι από τα μεγαλύτερα καναρίνια που υπάρχουν. Τι φοβάσαι, αγάπη μου, ναι. Έλα. Αυτό λέγεται Άτζι. Είναι ένα γιγαντιαίο σγουρό. Το οποίο με σκούφο. Με σκούφο. Ο σκούφος του σε αυτά τα καναρίνια ξεκινάει από το λαιμό και καταλήγει να καλύπτει μέχρι και τα μάτια του. Κανονικά, λες και κάνει υπερμανάτινα. Και επίσης έχει και φτέρωμα στην πλάτη και πλαϊνά φτερά τα οποία καλύπτουν, φτάνουν προς τα πάνω. Είναι ένα από τα. Ανήκει στα σγουρά καναρίνια. Ένα από τα μεγαλύτερα εκτροφής που δημιουργήθηκε ήταν στην Ιταλία. Και επίσης να σας δείξω και ένα καναρίνι το οποίο λέγεται Gloucester. Αυτό είναι το σκουφάτο που λέμε το κλασικό. Σκουφάτο, ναι. Αυτό είναι ένα καναρίνι το οποίο αν βλέπετε βλέπει. Έχει σκουφί. Από πάνω δεν βλέπει. Ή θέλει κούρεμα. Από πάνω δεν βλέπει. Βλέπει μόνο στα. Είναι καπελάκι κανονικά. Λες και έχει κουρευτεί. Είναι ένα Gloucester σκουφάτο. Εμείς τα λέμε κορώνα.
Αν κάποιος θέλει να ζευγαρώσει ένα σκουφάτο με ένα κοινό καναρίνι, υπάρχει περίπτωση να βγάλει... Θα πάρει κάποια σκουφιά, υπάρχει πιθανότητα να πάρει κάποια με σκουφί, κάποια χωρίς σκουφί. Ποτέ δεν ζευγαρώνουμε δύο τα οποία να έχουν σκουφί. Και προφανώς δεν είναι καλό να ζευγαρώνουμε συγγενικά καναρίνια, έτσι. Να μην υπάρχει αιμομιξία. Ναι, αυτό εννοώ. Όχι, δεν είναι καλό να υπάρχει τέτοιο πράγμα. Γι' αυτό και συνήθως εμείς οι εκτροφείς κρατάμε ένα μητρό στο οποίο να γράφουμε τα δαχτυλίδια και τι μας έχει δώσει κάθε ζευγάρι το οποίο βγάζουμε. Διότι εγώ έχω στο εκτροφείο μου βάζω 120 ζευγάρια. Αποκλείεται μετά να θυμάμαι ποιο έχει βγει από ποιο. Ναι, σωστά, κρατάς ένα αρχείο. Οπότε κρατάμε ένα μητρό και βάσει αυτού κάνω και τις επόμενες χρονιές τα ζευγαρώματά μου. Πόσο έχουμε, Νίκο, ακόμα? Δώσε μου 2 λεπτά, πώς πρέπει να κλείσουμε. Σε ευχαριστώ. Σύστησέ μας και τον Παπαγάλο. Κύριος από εδώ είναι ο κύριος Κούκι. Είναι μωρό ακόμα, είναι και λίγο μηνών. Τώρα βρίσκεται σε πτερό εμαδάι. Προσωρινά κάνει κάποιους ήχους, δεν λέει κάποιες λέξεις. Την επόμενη φορά όμως που την επόμενη εκπομπή εννοείται. θα την παρουσιάσει αυτός. Θα την έχουμε λέξεις. Θα πάρω συνέντευξη από τον Κούκι. Θα βγει και έξω οπωσδήποτε. Πόσα χρόνια ζουν οι παπαγάλοι, αυτό το είδος? Το συγκεκριμένο είδος ξεπερνάει τα 80 με 100 χρόνια. Εντάξει, δηλαδή εμείς θα έχουμε φύγει, ο Κούκι πρώτα ο Θεός θα είναι εδώ. Σίγουρα. Έτσι πιστεύω και εγώ. Άρα αν κάποιος πρέπει να είναι συνειδητοποιημένος όταν παίρνει ένα σκύλο, μια γάτα που ζουν περίπου 10, 15, 20 χρόνια οι γάτες, δεν ξέρω πόσο μπορούν να φτάσουν. Όταν παίρνει ένα παπαγάλο, θα τον έχει εφόρου ζωή. Σαφώς. Ο συγκεκριμένος ήδη αναγνωρίζει με το που μπαίνει στο σπίτι. Και θα πρέπει να έχει βρει και την υιοθεσία του, ας πούμε. Ο συγκεκριμένος από τώρα, παρόλο ότι είναι μωρό, βλέπει με το που ανοίγω στο σπίτι, καταλαβαίνει ότι είμαι εγώ. Και αρχίζει και τρελαίνεται. Κάνει τούμπες, κάνει αυτά. Σαφώς μετά θα πρέπει να υπάρχει κάποιος ο οποίος εξίσου να τον αγαπάει, όπως εγώ που ασχολούμαι ώρες μαζί του και του μιλάω και κάνω. Σε ποια ηλικία αρχίζει για να αποκρίνεται στις λέξεις και μέχρι πόσες λέξεις μπορεί να μάθει? Σίγουρα πάνω από ένας χρόνο. Ο συγκεκριμένος είναι 6 μηνών, τώρα σε 7. Έχει λάβει ήδη μέρος σε μια έκθεση όπου ήταν μωρό όμως. Στην επόμενη του έκθεση, στις επόμενες εκθέσεις, γιατί έχει αρκετά χρόνια να λαμβάνει. Το συγκεκριμένο είδος μπορεί να λαμβάνει και για 6 χρόνια στις εκθέσεις. Ενώ αντίθετα τα καναρίνια είναι μόνο για μια χρονιά. Τα καναρίνια πόσο ζουν περίπου? Τα καναρίνια φτάνουν το ανώτερό τους στα 12 χρόνια. Εγώ έχω στο σπίτι μου ένα καναρίνι το οποίο είναι ήδη 8 χρονών. Σε μεγάλο κλουβί του παρέχω, τώρα είναι παππούς αυτός. Αλλά επειδή ήταν από τα αρχικά μου καναρίνια, είναι επίτιμος. Τον κρατάω. Είναι επίτιμος πρόεδρος της. Τιμής, επίτιμος πρόεδρος. Να πούμε λίγο εντάχει ποιες είναι οι σημαντικότερες ασθένειες που πρέπει να προσέξουμε στα καναρίνια. Βεβαίως. Να πούμε ότι οι εκτροφείς πρώτα απ' όλα πρέπει να προσέχουν τις ψήρες στα πουλιά. Διότι πολύ εύκολα κάποιος που έχει στο μπαλκόνι του ένα καναρίνι μπορεί να μολυνθεί από ένα σπουργίτι από μια 18ούρα. Κουβαλάνε για 8 χρόνια, δεν αλλάζουν τις φωλιές τους στα σπουργίτια. Άρα στη συγκεκριμένη φωλιά που έχει κουτσουλιές και αυτά έχουν ζευγαρώσει και έχουν μείνει πολύ καιρό με βρωμιές. Μεταφέρει μια ψήρα που μπορεί να έρθει πάνω στο κλουβί και να τη μεταφέρει πάνω στο πουλί. Θα πρέπει να προσέχουμε πάρα πολύ, διότι στρουφάνει το αίμα. Θα πρέπει. Θα υπάρχουν προφανώς κάποια σκόνες και τα λοιπά. Να πω ότι πρέπει να προσέχουν επίσης τα σανίδια τις κουκουβάγες. Οι οποίες δημιουργούν μεγάλο. Όταν τα έχουμε στο μπαλκόνι, δημιουργείται μεγάλο κίνδυνο άμα το εκτροφήσουμε το βράδυ να το φάει κάποιο σαΐνι ή κάποιο κουκουβάγια. Όσο παράξενο και σας ακούγεται, είναι δεδομένο ότι συμβαίνει. Αν αφήσετε το κλουβί έξω στο μπαλκόνι, υπάρχει περίπτωση να μην βρείτε το πουλί ή να βρείτε μόνο το κεφάλι μέσα κτλ. Έτσι ακριβώς. Συνήθως τρώνε το κεφάλι και αυτό είναι το υπόλοιπο. Αυτό που μου έλεγες με το σπυράκι, ότι βγάζει ένα σπυράκι, το σπουργίτι και πρέπει να το σπάσουμε, που λέγανε. Αυτό δεν ισχύει. Αυτό το σπυράκι είναι η ελαιοδόχος κύσης, η οποία υπάρχει σε όλα τα πτηνά, τα καναρίνια ή σε αγριοπούλια ή σε αυτά και βοηθάει ώστε το πουλί όταν πλένεται το σπάει και βάζει λάδι στο φτερωμά του. Δεν είναι κάποια ασθένεια ή κάτι που πολλοί νομίζουν ότι έχει. Το καναρίνι έχει το κακό ότι μας δείχνει λόγω και της φύσης του τη τελευταία στιγμή τι έχει. Άρα φουσκώνει και πέφτει κάτω πολύ αργά. Πρέπει να αλλαγή νερού, διότι δημιουργούνται βρωμιές. Έχουν την τάση τα καναρίνια όταν δουν έναν σκληρό σπόρο να το πάνε να το βάζουν μέσα στην πολιτική για να πιούνε, να το μαλακώσουν. Άρα, καθημερινά πρέπει να αν κάποιος δεν μπορεί την επόμενη μέρα να αλλάζει την τροφή. Να αλλάζει πάρα πολύ την τροφή. Και να καθαρίζει φυσικά το κλουβί από καθαρσίες. Ασθένειες. Μην τυχόν και μεταφέρει κάποιο. Γι' αυτό και πρέπει όταν γίνεται η αγορά να φροντίζουμε να πηγαίνουμε σε ανθρώπους οι οποίοι έχουν την ταυτότητα, ξέρουμε τι πιανού είναι το πουλί. Σε ανθρώπους οι οποίοι έχουν τις γνώσεις, έχουν την εμπειρία να μας βοηθήσουν αν τυχόν συμβεί κάτι αργότερα.
να έχουν, να προσέχουν να βρούνε την καρτέλα του, αν μιλάμε για ένα εκθεσιακό καναρίνι, να πάρουν την καρτέλα του, έτσι ώστε να δούνε ποια είναι η βαθμολογία του, πόσο ήταν το πουλί. Ωραία. Πάντως όποιος έχει πρόβλημα μπορεί να επικοινωνήσει μαζί σου. Σαφώς. Στο Facebook, Γιάννης Σαρής. Πάνω Γιάννης Σαρής στα αγγλικά. Λατινικά, ναι. Ή στο Greek Positive Canaries Club στη σελίδα μας στο Facebook. Ωραία, Γιάννη, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ και που εγώ ήρθες, πάρα πολύ. Που έκανες τόσο κόπο και έφερες τόσα όμορφα πουλάκια. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Και θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας όταν ο Κούκι θα πει τις πρώτες του λέξεις. Σας ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά. Λοιπόν, αυτό ήταν κυρίες και κύριοι το Pet Show και για αυτή τη Τετάρτη. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για την επόμενη εβδομάδα. Καλό σας βράδυ.